η υπογλυκαιμία είναι ο τρόμος και ο φόβος όλων των γονέων. Ένα παιδί ενεργητικό που παίζει και τρέχει ανά πάσα στιγμή, τα επίπεδα γλυκόζης μπορεί να παίζουν κατακόρυφα και να το οδηγήσει να καταρρεύσει ακόμα και μέσα στη μέση του διαλύματος, μέσα στη μέση της θάλασσας και μέσα στη μέση του ύπνου του. Κατά καλό καιρό, στις 8 Αυγούστου η κυβέρνηση δημοσίευσε μία ακόμα απόφαση που έχετε προσθεθεί στις δεκάδες άλλες, που πολύ συγκεκριμένα αυτή η απόφαση ουσιαστικά θέλει να στερήσει τις κατακτήσεις της σύγχρονης επιστήμης, της τεχνολογίας, στην δυνατότητα να αξιοποιείται από τους διαβητικούς για να προστατεύεται η ζωή τους, η υγεία τους. Δωρεάν όλα τα θεραπευτικά μέσα, εξετάσεις, φάρμακα, σύγχρονα τεχνολογικά βοηθήματα για την προστασία της ζωής, της υγείας των διαβητικών και γενικότερα των χρονίων πασχόντων. Η ζωή με ένα παιδί που πάσχει από διαβήτη είναι ένας διαρκής αγώνας των γονιών του να το κρατήσουν στη ζωή. Κάθε μέρα και κάθε λεπτό. Γιατί ο διαβήτης προκαλεί υπογλυκαιμικά επεισόδια και υπεργλυκαιμικά επεισόδια χωρίς να ειδοποιεί. Κατακτήσεις επιστήμης που έχουν να κάνουν με τη ζωή και την υγεία του κόσμου πρέπει να είναι δωρεάν για όλους, χωρίς κανένα αποκλεισμό, χωρίς καμία εξαίρεση, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους και να καλύπτονται 100% τον κρατικό προϋπολογισμό. Και μόνο η υποψία ότι μπορεί να μας τη στερήσετε, και μόνο η υποψία ότι θα πρέπει να δίνουμε άλλον έναν μισθό για να την παρέχουμε στα παιδιά μας, μας τρομοκρατεί και μας εξοργίζει. Υπάρχει τεχνολογία η οποία όχι απλά βοηθά, αλλά ουσιαστικά λύνει κατά 99% το πρόβλημα, εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένη από τους αξιόλογους γιατρούς μας και από τους αξιόλογους εκπαιδευτές μας που είναι μαζί μας μέρα νύχτα γι' αυτό. Πάρτε το πίσω! Πάρτε το πίσω! Πάρτε το πίσω! Πάρτε το πίσω! Και κάνουμε βήμα πίσω από τα συγκεκριμένα αιτήματά μας. Μην νομίζουν ότι κάνουμε μια δημοτική κινητοποίηση. Πάμε πάνω με βάση τα συγκεκριμένα ελάχιστα αιτήματα. Χρειαζόμαστε ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται Αντλία, η οποία δουλεύει με δύο ουσιαστικά άλλα μηχανήματα. Το ένα είναι ο αισθητήρας συνεχούς μέτρησης γλυκόζης, ο οποίος επικοινωνεί με την Αντλία. Η Αντλία κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις, αφού ο γιατρός τις έχει ρυθμίσει, και παρέχει στο παιδί την τέλεια ποσότητα ινσουλίνης. Έχει έναν καθετήρα ο οποίος διοχετεύει την ινσουλίνη και έναν αισθητήρα ο οποίος μετράει τη γλυκόζη. Θέλω να σας πω ότι η τοποθέτησή τους είναι εξαιρετικά εύκολη και απλή. Τα παιδιά μας δεν τρυπιούνται καθημερινά με στυλό, παρά μόνο τοποθετούμε ένα καθετήρα κάθε τρεις μέρες και από εκεί και πέρα τρώει όποτε θέλει και ο αισθητήρας αλλάζει κάθε 7 μέρες. Με έναν πολύ εύκολο και απλό τρόπο, σαν σφραγιδούλα, μπαίνουν στο σώμα του παιδιού και έτσι αποφεύγουμε τρυπήματα συνεχόμενα με το γνωστό σε όλους μας μετρητή, έτσι. Τα χεράκια των παιδιών μας είχαν γίνει σουρωτήρια και αν εγώ είμαι 6 μήνες μόνο 7 σε αυτό το δύσκολο δρόμο, είναι γονείς που είναι και 10 και 17. Ζωή, υγεία, αξιοπρέπεια! Δεν ήμασταν αλλοσιμοί να βγάζετε λεφτά! Μας έχουν αφήσει σε μια εκκρεμότητα το τι θα συμβεί, διότι και σε μια τρομοκρατία πρέπει να πω. Διότι όταν διαβάζω εγώ ως γονιός ένα ΦΕΚ το οποίο λέει ότι εμείς δίνουμε τόσα χρήματα τα οποία όμως δεν συνδράμουν με την αξία της τεχνολογίας της νέας και η εταιρεία σου λέει εγώ δεν μπορώ να δουλέψω έτσι και ο διαβητικός δεν μπορεί να πληρώσει γιατί υπάρχει νόμος που του εξασφαλίζει τα απαραίτητα αναλώσιμα, είμαστε λίγο σε ένα επίκεντρο το οποίο μας τρομοκρατεί αφάνταστα. Και θέλουμε αυτή τη στιγμή να βγει κάποιος επίσημα και να μας πει ότι θα λαμβάνετε αυτή την συγκεκριμένη τεχνολογία και θα συνεχίσετε να τη λαμβάνετε για πάντα. Πάτε το πίσω! Πάτε το πίσω! Έγινε μια προσπάθεια από πλευράς του Υπουργού που συναντηθήκαμε να θεωρήσει ότι το πρόβλημα δεν είναι το ΦΕΚ, αλλά η αντιδράση κάποιας εταιρείας. Εμείς προειδοποιούμε ότι το πρόβλημα είναι και το ΦΕΚ, γιατί είναι μία ακόμα απόφαση που κάνει περικοπές. Και αν δεν διακηρύξει με τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι το κράτος, η κυβέρνηση, το οποίο αναλαμβάνει σε οποιαδήποτε συνθήκες 100% εξασφάλιση δωρεάν
όλων των σύγχρονων επιστημονικών μέσων, θεραπευτικών μέσων, φαρμάκων, αισθητήρων και ό,τι άλλο χρειάζεται, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες, δημιουργεί ανησυχία. Είπε ότι με συγκεκριμένη δική του δήλωση θα αναλάβει την ευθύνη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα τη διάθεση των αισθητήρων. Θεωρούμε ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ότι χρειάζεται οι συγκεκριμένες διατάξεις να αναδιατυπωθούν, να αναπροσαρμοστούν, που πρώτα απ' όλα να υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση. Δεύτερο ζήτημα, αυτό που μας ανησύχησε περισσότερο από όλους, είναι ότι αρνήθηκε ουσιαστικά να συζητήσει το θέμα των ανασφάλιστων. Πράγμα που δείχνει ότι το ζήτημα των περικοπών της άρνησης του κράτους να λάβει τη συγκεκριμένη ευθύνη σε συνδυασμό, κρατήστε το αυτό, με την αλλαγή του χαρακτήρα της ασφάλισης, της υπονόμευσης του ΕΠΗ που οδηγείται σε χρεοκοπία με τις λογικές του συλλογικής της ιδιωτικής ασφάλισης, ακόμα και ό,τι καλύπτει σήμερα οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν στον αέρα, μας ανησυχεί πολύ περισσότερο. Γιατί στην αρχή εμφάνισαν το θέμα των ανασφάλιστων, ότι δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια, αναδιπλώθηκε μετά ο Υπουργός και είπε ναι, μεν, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Δεν είναι μόνο ζήτημα να βλέπουμε το συγκεκριμένο που αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας. Έχουμε καθαρό ότι βήμα-βήμα όλες οι κυβερνήσεις τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένη προωθεί τη λογική του ελάχιστου πακέτου παροχών. Μπορεί να αναδιπλωθεί και να μαζέψει προσωρινά το επιμέρους συγκεκριμένο μέτρο σχέση με τους αισθητήρες. Δεν θα αναιρέσει όμως τη γενική της γραμμή αν ο κόσμος δεν οργανωθεί, δεν παλέψει, δεν έχει ετοιμότητα όπως τη μαχητική ετοιμότητα δείσεται σήμερα. 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας παλεύουν με το διαβήτη. 1 στα 300 παιδιά και έφηβοι έχουν διαβήτη τύπου 1. Βάλαμε το εξής ζήτημα. Πέρα από αυτό το βασικό σχέση με τροποποίηση του ΦΕΚ κτλ. Ότι όσοι γονείς αναγκάστηκαν οι ασθενείς να πληρώσουν από την τσέπη τους αυτά που δεν κάνει το οποίο τώρα, αντλίες σύγχρονης τεχνολογίας 780, ξέρουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι κτλ. Από πούς και τέτοια, να τη στιγμή που αποδεδειγμένα είναι αναγκαία να αποζημιωθούν έστω και εκ των υστέρων. Όμως θέλω να κρατήσετε και κάτι άλλο. Τα πάντα κρίνονται από τη δικιά μας ετοιμότητα, επαγρύπνηση και αγώνα. Το κράτος έχει την ευθύνη απέναντι στους ασθενείς. Εμείς λέμε απαγόρευση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, στην παιδεία, στο φάρμακο κτλ. Κρατικό φορέα παραγωγής, έρευνας και όπου δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, εισαγωγής των νέων αναγκαίων τεχνολογικών βοηθημάτων για τους χρόνιους πάσχοντες και για τους αναπήρους. Ανησυχούμε γιατί συνδέονται με τις όλες τις εξελίξεις και στον τομέα της υγείας, τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, η λογική της ανταποδοτικότητας, που αν δεν τα δούμε και σε συνδυασμό και με την ακρίβεια που κυριολεκτικά θα ρημάξει τον κόσμο μας και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί, ανησυχούμε περισσότερο μετά τη συνάντηση. Μπορεί σήμερα ο Υπουργός να βγει μια δήλωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή να το εμφανίσει ζήτημα που δημιουργεί μια εταιρεία, αλλά θεωρούμε αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρακτικά, συγκεκριμένα μέτρα να τα νιώσει η μάνα, ο πατέρας, ο κάθε ασθενής, είτε ενασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος, τα πράγματα δεν είναι καλά. Η ίδια η στάση μας σήμερα τους στρίμωξε. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Θα κλιμακώσουμε με άξονα τα συγκεκριμένα αιτήματα. Να είστε δυνατοί, αισιόδοξοι, όλοι ενωμένοι με κριτήριο τις συνολικές ανάγκες. Αγαπάμε το δικό μας το παιδί όταν αγαπάμε και φροντίζουμε για τη ζωή και το μέλλον όλων των παιδιών, όλου του κόσμου, πολύ περισσότερο των παιδιών με χρόνιες παθήσεις. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, είμαστε σε ετοιμότητα, θα προχωρήσουμε με άξονα αυτά τα συγκεκριμένα αιτήματα. Σε αυτή τη λογική καλούμε και την Επιτροπή Αγώνα των Μητέρων να είμαστε σε ετοιμότητα, να επιμείνουμε σε αυτό, γιατί τα πράγματα αν χαλαρώσουμε θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί, προχωράμε.